Μεγαλώνει το κύμα σφοδρών αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το κύμα παράνομων μεταναστών στη χώρα και μετά το Τέξας παίρνουν σειρά και άλλες πολιτείες. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Αριζόνα δίνουν στην τοπική αστυνομία τη δυνατότητα να συλλάβει μετανάστες που περνούν τα σύνορα αντιγράφοντας ένα νόμο του Τέξας που έρχεται σε αντίθεση με το ανώτατο δικαστήριο, ενώ επί του παρόντος αμφισβητείται από την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ο νόμος περί εισβολής στην Αριζόνα, νόμος 1231 της Γερουσίας, καθιστά ως έγκλημα όταν ένα άτομο χωρίς έγγραφα επιχειρεί να εισέλθει στην πολιτεία από το Μεξικό ή από οπουδήποτε εκτός από το λιμάνι εισόδου. Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου στην Αριζόνα εξουσιοδοτούνται να συλλαμβάνουν άτομα που υποπτεύονται ότι διέσχισαν παράνομα τα σύνορα, ενώ η καταδίκη οδηγεί σε πλημέλημα κατηγορίας 1, το οποίο συνεπάγεται ποινή φυλάκισης έως και 6 μηνών. Θα επιτρέψει επίσης στους πολιτιακούς δικαστές να εκδίδουν και εντολές απέλασης. Οι επαναλαμβανόμενες διελεύσεις μεταναστών που σχετίζονται με ναρκωτικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρότερες τιμωρίες. Εάν ο μετανάστης συμφωνήσει να επιστρέψει στο Μεξικό οικειοθελώς, ο δικαστής θα μπορούσε να αποσύρει τις κατηγορίες για το πρώτο αδίκημα. Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές υποστήριξαν την πρόταση σε συνέντευξη τύπου και την ανέφεραν ως ένα αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης των πολυσύχναστων ροών στα σύνορα Αριζόνα-Μεξικού. Ο τομέας του ΣΟΝ που κάλυπτε το μεγαλύτερο τμήμα των σύνορων της πολιτείας της Αριζόνα, 262 μίλια, ήταν ο τομέας των σύνορων Ηνωμένων Πολιτείων Μεξικού με τις περισσότερες εισβολές μεταναστών για 5 συνεχείς μήνες πέρυσι. Η Αριζόνα βρίσκεται σε κρίση, δήλωσε ο πρόεδρος της Γερουσίας, Warren Peterson. Αυτό οφείλεται άμεσα στην αμέλεια αδράνεια της κυβέρνησης Biden, τόνισε ο ίδιος. Μετά τις εκλογές του 2024 στον ορίζοντα, οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να αναδείξουν τη συνοριακή πολιτική της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ως μεγάλη αποτυχία και να προβάλλουν την σκληροπυρηνική στάση του κόμματός τους για τη μετανάστευση. Οποιαδήποτε συμφωνία στο Κογκρέσο για τη θέσπιση αυστηρότερων περιορισμών στη μετανάστευση με αντάλλαγμα περισσότερη χρηματοδότηση για την Ουκρανία έχει παγώσει, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αναζητούν μεγαλύτερες αλλαγές στην νομοθεσία για το άσυλο. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν αρχίσει να καταραίουν, αφού ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επί του παρόντος σε κούρσα για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είναι σπόδρα αντίθετος με την πολιτική του νυν Προέδρου Biden. Η ουσία είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με δεδομένη την κρίση σε Τέξας και τώρα σε Αριζόνα, οι αντιδράσεις θα μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.